Τις αντιδράσεις των ιδιωτικών κλινικών έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, σε δηλώσεις του, σημείωσε ότι όλα έγιναν με προχειρότητα και χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε από τις ιδιωτικές κλινικές να παραχωρήσουν 200 κλίνες. Η απάντηση μέχρι και προχθές ήταν ότι εμείς δεν θέλουμε τη βοήθειά σας στο να αποσυμφορήσουμε το σύστημα υγείας, παίρνοντας τους ασθενείς που είναι non-COVID. Και για τους κορονοϊό θα νοσηλεύουμε στα κρατικά νοσοκομεία. Αυτή ήταν η συμφωνία και τον Μάρτιο, το πρώτο φάση της πανδημίας, και τώρα το Σεπτέμβριο και μέχρι προχθές που υπήρξε μια σύσκεψη εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της ΥΠΕ. Βρέθηκαν δύο μονάδες, κέντρα αποκατάστασης, που είναι στην περιφερειακά της πόλης μας, οι οποίοι διατέθηκαν, ο ένα έχει 124 κλίνες και το άλλο 200, να πάρουν τους ασθενείς με COVID και είναι ανεξάρτητα κτηριακά. Είναι το θέμα πώς είσαι χτισμένος. Αν είσαι σε πολυόρφο κτίριο με έναν ασθενή ή αν είσαι σε οριζόντιες ορόφους, οπότε είναι διαφορετική και έχεις πολλά ασθενή. Για να μην υπάρξει μεταδοτικό, το θέμα είναι να θεραπεύσουμε, να σώσουμε ανθρώπους και όχι να μεταδώσουμε εμείς τον ιό. Αυτό είναι το πρωτεύον. Και εκεί ήταν η διαφωνία μας, ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε φορείς μετάδοσης. Είναι το Α και το Ω. Με ποιο τρόπο γίνεστε φορείς μετάδοσης? Ή αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Καταρχήν, όταν έχει έναν ασθενή και πριν τώρα πέρασε ένα νεφροπαθή για να κάνουν αιμοκάθαρση και σε 5 λεπτά περάσει ένα ο οποίο έχει κορονοϊό και ξέρουμε ότι ζει ο ιό επί μέρες, τότε κινδυνεύει ή το ένα ή το άλλο να κολλήσει. Επίση, τα ειδικά μέτρα προστασία έχουν πάρει τα αυτά που προβλέπονται για τι κλινικέ. Για αντιμετώπιση κορονοϊού είναι διαφορετικά. Άρα, θα πρέπει και μέτρα προστασία αυξημένα και εκπαίδευση προσωπικού και γιατρών να υπάρξει. Όπως τόνισε ο κύριος Αραφιανός, ο κίνδυνος του στίγματος για τις συγκεκριμένες κλινικές, όταν πλέον θα τελειώσει η υπόθεση με τον κορονοϊό, θα είναι μεγάλος. Καταρχήν, μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα τελειώσει ο COVID, δεν θα είναι SAE ή δεν θα χρειάζονται κλίνες, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ποιος ασθενής ή ποιος γιατρός θα έρθει να νοσηλευτεί εδώ, όταν ξέρει ότι πριν μια εβδομάδα νοσηλευόταν ασθενής με COVID? Άρα είναι και το μετά. Τουλάχιστον για ένα εξάμεινο να μην πω χρόνο. Ότι δεν θα περνάει, όπως γίνεται και με την κλινική στο Περιστέρι που ήταν στην πρώτη φάση της πανδημίας, είχε πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η ψυχολογία. Εδώ, ακόμη και που ξεκίνησε το lockdown, οι ασθενείς ακυρώνουν και τις εισαγωγές, ακυρώνουν ακόμη και διαπλές διαγνωστικές εξετάσεις. Το αφήνουν για μετά. Γιατί φοβούνται να μπουν σε υγειονομική μονάδα. Ο κύριος Αραφιανός κατήγγειλε ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σχέδιο για τη μεταφορά των ασθενών από τις κλινικές προς τα δημόσια νοσοκομεία. Οι ίδιοι ήταν οι ασθενείς που μεταφέρθηκαν από τα νοσοκομεία στις κλινικές για να γίνουν μονάδες COVID στα νοσοκομεία του δημοσίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρασκευή σήμερα, ξαφνικά να πούμε σήμερα, αύριο ξεκινάμε COVID. Αλλά εκεί δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Θέλει προγραμματισμό και σχεδιασμό που δεν υπήρξε, γιατί ήταν υπερβολικά σίγουρη η πολιτική ηγεσία ότι δεν θα υπάρξει τέτοια ανάγκη. Δεν θα ξεφύγει το νούμερο. Άλλωστε, χθες δεν άνοιξε το καταφύγιο το νοσοκομείο 424. Δεν υπάρχει το παλιό 424, το οποίο είναι γραφείο της στρατολογίας και είναι έτοιμο να δεχθεί. Στο Λιμωδόν, το οποίο λειτουργεί σαν γραφεία μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη, γινόταν εργασίες για να χρησιμοποιηθεί και σταμάτησαν. Έχει νοικιαστεί και ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Φίξ. Σταμάτησε και αυτό. Θεωρείτε ότι δεν υπήρξε σχέδιο, κύριε Πρόεδρε? Δεν τους ξέφυγε. Δεν περίμεναν ότι θα υπάρξουν 900 κρούσματα την ημέρα, που οι 500-600 να χρειαστούν νοσηλεία, που επί 15 μέρες, να μην πω παραπάνω, βγάζει κάποιες χιλιάδες μέρες νοσηλείας, που δεν επαρκούν στην πόλη μας, γιατί είναι τελείως. Δεν υπάρχουν και τα νοσοκομεία, τα κρατικά, αν σκεφτούμε, είναι μετρημένα στα δάχτυλα, αλλά και τα ιδιωτικά. Στο μεταξύ είναι έτοιμα τα 4 βαγόνια στον σιδηρόδρομο Θεσσαλονίκης, τα οποία θα μεταφέρουν ασθενείς κορονοϊού από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Πίσω μου βλέπετε τα βαγόνια της Τρένοσε που βρίσκονται σε ετοιμότητα και εφόσον κριθεί θα μεταφέρουν ασθενείς με ιό από τη Θεσσαλονίκη.